Ελάτε παιδιά, ελάτε εδώ για να φύγουμε, γιατί το εγχείρημα της... Καταρχάς, καλημέρα προς όλους τους κυνηγούς της Διοικητικής Περιφέρειας του Κυνηγητικού Συλλόγου Τρικάλων. Σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστο θέση να ανακοινώσουμε στους συναδέλφους κυνηγούς της περιφέρειάς μας ότι συνεχίζουμε την απελευθέρωση θεραμάτων. Μετά τη χθεσινή απελευθέρωση των Φασιανών, σήμερα βρισκόμαστε στην απελευθέρωση Λαγών και Ορεινής Πέρδικας. Επαναλαμβάνω, Ορεινής Πέρδικας. Γίνεται ένα εγχείρημα για πρώτη φορά, θέλω να πιστεύω, από κυνηγητικό σύλλογο. Εδώ πρέπει να καταστήσουμε γνωστό προς όλους τους συναδέλφους κυνηγούς ότι όλα τα θυράματα είναι λεφτά των κυνηγών. Αυτό τι σημαίνει? Ότι τουλάχιστον αυτό που ανακοινώσαμε στο δελτίο τύπου πρέπει να το σεβαστούμε, να το κάνουμε πράξη. Ποιο είναι αυτό? Ότι μετά την απελευθέρωση των θεραμάτων επί ένα μήνα να μην κάνουμε τα εκπαιδευτικά για την καλύτερη προσαρμογή των θεραμάτων στο φυσικό τους περιβάλλον. Έπειτα η συνέχεια και της αυριανής μέρας που είναι η παιδινή πέρδικα. Αυτό σημαίνει ότι αθόρυβα, εργατικά, πάντα η διοίκηση του Κυνηγητικού Συλλόγου Τρικάλων προχωρά σε αυτό το έργο που είναι κύριος σκοπός. Φιλοθεραματικό έργο πρώτα και ό,τι άλλο έπεται στη συνέχεια. Ευχαριστούμε. Όπως βλέπετε, βρισκόμαστε κοντά στα κλωβιά τα οποία περιέχουν μέσα τους λαγούς. Οι λαγοί αυτοί είναι στον αριθμό 90, οι οποίοι θα απελευθερωθούν στις ζώνες αντίστοιχα με βάση τις μελέτες. Αυτή τη στιγμή θα απελευθερώσουμε στην περιοχή Ταξιαρχών, Χρυσαυγής, Σικιά, Λιοπράσου, και κατ' επέκταση οι άλλες ζώνες είναι με τα δύο συγκροτήματα που υπάρχουν, με παρουσία πάντα τους εκπροσώπους του Δασαρχείου, και εδώ πρέπει ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε για τη συνεργασία και την προσπάθεια την οποία καταβάλουν και οι ίδιοι. Θα απελευθερωθούν στην περιοχή Ριζώματος, Πλατάνου, Ελληνοκάστρο και Κουμαριάς. Αυτές είναι οι θέσεις οι οποίες συνεχίζονται μέσα στις προσεχείς μέρες και οι υπόλοιποι ζώνες να εμπλουτιστούν με αυτά τα θεράματα, όπως του λαγού και της παιδινής πέρδικας. Οι παιδινές πέρδικες βρίσκονται εντός του ειδικά κατασκευασμένου αυτοκινήτου με εξαρισμό, έτσι όπως προβλέπει ο νόμος, για να μην υποστούν ζημιές κατά τη διάρκεια. Επίσης γνωστό να πούμε και το δω ότι στρεσάρονται εύκολα τα θυράματα. Αυτό είναι και η ευαισθησία δική μας και των εκτροφέων, ότι προσπαθούν με οποιαδήποτε καλύτερη βελτιωμένη θέση να μεταφέρουν στη θέση, στο φυσικό τόπο των θυραμάτων, τα θυράματα. Ευχαριστούμε και αυτούς για τη δική τους συμβολή και την προσπάθεια την οποία καταβάλουν. Θέλω να πιστεύω ότι μη υπαρχόντων αυτών των εκτροφέων δεν θα υπήρχαν θυράματα να απελευθερώσουμε. Εδώ οι δημόσιες υπηρεσίες, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη ότι τα λεφτά των κυνηγών πρέπει να κατανέμονται ισόνομα, ισόρροπα για τον εμπλουτισμό της άγριας πανίδας. Αυτό και μόνο ζητάμε από το Υπουργείο. Λεφτά των κυνηγών πρέπει να δίνονται για το δικό τους εκείνο στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Έργα στη φύση και εμπλουτισμό θεραμάτων. Ενίσχυση της άγριας πανίδας. Ευχαριστούμε. Απελευθέρωση. Μου δώσουμε τρένο. Ηλικία. Τι ώρα έχει στο παιδί. Ηλικία. Να αναφέρω μέσα. Ηλικία. Για να φέρω. Και ηλικία τώρα. Έτσι. Πόσα θηλυκά. Ναι, ώρα αναχώρησης. Τη ημερομηνία έχεις. Αυτή είναι η πέρδικα, η ορεινή Γκρέκα. Ναι. Και θα απελευθερωθεί στο Κριτσίνι. Πόσα κομμάτια? Γύρω στα 70 κομμάτια, 30 ζευγάρια πέρδικες. Είναι η πρώτη φορά που κάνουμε το εγχείρημα σε κυνηγητικό σύλλογο. Πρώτη φορά και παρακαλούμε. Ορεινή πέρδικα, έτσι, μάλιστα, ναι. Και παρακαλούμε τους κυνηγούς να μην πάνε εκπαιδευτικά. Και από εδώ στα πλαϊνά της. Φύγαμε. Πάμε, ναι.
Τι να κάνουμε, εγώ έχουμε την Βασιλιάδο, μπορούμε να την χαλάσουμε. Ρε όμορφες νύφες. Ο τέτοιος εδώ πέρα. Ο Γιώργος, ο Πολυμερόπουλος. Άντε, άντε, θα το πω εγώ, άντε. Εντάξει, άντε. Εντάξει, ναι, μη βάζεις άντε. Δέσαι τώρα. Έλα τώρα να δέσουμε εμείς άλλο το ραδιλιόρ. Θα αφήσει το χωριό κάτω. Πόσο ρε με κάτι, να πληρώσω το χαράς, να πληρώσω το χαράς, να πληρώσω. Εδώ στον δρόμο, ακούσεις το κράτη. Έλα ρε. Είναι τα πλακωμένη. Πάει πιο κοντά, πάτε. Τον αδερφό του Γιάννη είναι βαγιάζοντας. Μαζευτούν αυτές. Γιάννης είναι. Ναι. Υπερπάσεις μαζάμε. Εγώ ρε σου είμαι αυτές. Πω, πω, πω. Πάει πιο κοντά, πάτε. Πήγα, πήγα. Έγα, Αποστόλη, τι πήρες βάσκα. Παμπί, τράβα εδώ. Παμπί, παμπί, εδώ, μαλάκα, ε. Έλα και τον άλλο. Έλα, έλα, πιάσου τον άλλο. Άσε, πήγα, έτσι, έτσι. Α, θα φωνάξουν τώρα. Είναι αρσενικός τελικός. Ναι, ναι. Πρόγραμμα, έτσι. Πάει και τάλλο, έλα. Ε. Πάμε να πάμε να περπατάμε. Λαγουμένη, πάει από εκεί πλάτανε από Μαριά. Να, παιδί. Έπαμε. Έτσι καρέ το μάτι. Σας είναι κρουστοβαριά. Εγώ άλλα, εγώ και άλλα, είπαμε όλα. Δεν ξέρω, 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 δεν ξ